Όπλο γενικά, ακόμα και στην προπόνηση να του χωρέσετε, είναι δύσκολο να το πιο απλό έργο να και δεν σχεδιάζεται το πράγμα με ένα αστείο, ενώ δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την εκδοχή του όπλου από εκεί από μπροστά. Όπως κάναμε και πριν με το μαχαίρι, δεν επιτρέπεται να κάνω κίνηση πριν. Η κίνησή μου θα είναι απευθείας προς το όπλο, μία κίνηση, απευθείας προς το όπλο. Δεν κάνω κάποια κίνηση πριν, γιατί ο άλλος και να μην θέλει να σε προβολήσει, βλέποντας μια κίνηση μόνο και μόνο από το άγχος του, ξέρετε, το άγχος στο σώμα το κρίνει. Κάνει αυτή την κίνηση. Αν κάνει αυτή την κίνηση, τον προβλήμα. Έτσι, καθαρίζει. Άρα λοιπόν, θέλω η αντίδρασή μου να είναι μία. Η τεχνική έχει μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στο σώμα και στο κεφάλι. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς η ίδια. Ξεκινήσουμε το σώμα πρώτα. Η εκτροπή στην ευθεία ελοδίδα είναι αυτό το πράγμα. Κάναμε πριν. Τώρα είναι σαν να κάνω ουσιαστικά το ίδιο, απλά εδώ θέλω αντίχειρα. Το χέρι μου δηλαδή κάνει ένα λάμβα. Το χέρι λοιπόν αντίχειρα διώκει στρίβο. Το άλλο χέρι θα τη συλλάβω στρίβο για να το δημιουργήσω για προχειά. Άρα, η κίνηση είναι αυτή. Εδώ πλέον έχουμε και πιάνο. Εννοείται ότι το όπλο δεν θέλω να το εκπέψω, δεν είναι γροθιά, θέλω να το πιάσω. Καλό κοντρόλ. Και θέλω να στηριχτώ πάρα πολύ καλά στο χέρι πρώτα και μετά στο σώμα. Γιατί αν πάρω τα χέρια μαζί, δεν θα τα πιάσω. Πρέπει να πιάσω καλά το όπλο. Να κλειδώσω, να κοντρολάρω καλά το όπλο. Άρα λοιπόν το χέρι μου πρέπει να έρθει να κάνει μια γροθιά δεδομένη. Σαν να κάνω μια γραμμή γροθιά. Τόσο μεγάλη κίνηση. Η όμοι μου έπαιρνε και γίνεται σαν μια αιτία. Θέλω να πάω τη γραμμή πυρός. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω. Ουσιαστικά το όπλο έχει τέσσερα γραμμάκια. Έχει τέσσερις ταχές. Πρέπει να βγω τη γραμμή πυρός. Πρέπει να κάνω ανεπίδεση. Πρέπει να αφοπλίσω το όπλο μια φορά. Δεν έχω την επιλογή όπως το χέρι είναι να το αφήσω στον άλλο και να το πάρω. Εδώ πρέπει να το πάρω. Πρέπει να βρεθεί στα χέρια μου. Και το τελευταίο πράγμα που θα κάνω είναι να λειτουργήσω το όπλο για να δω τι είναι αυτό που έχω στα χέρια μου. Είναι ψευτικό. Έχει σφαίρες μέσα. Έχει άλλη σφαίρα να το λειτουργήσω. Τι συμβαίνει εδώ. Πρέπει να ξέρω. Γιατί μπορεί να ψευτικό. Άρα λοιπόν πρέπει να δω μετά τι συμβαίνει με αυτό. Έρχομαι λοιπόν η πρώτη κίνησή μου λοιπόν είναι να δω από τη γραμμή πυρός. Βλέπετε πώς έχω στρίψει, πόσο έχω διώξει το όπλο την κάρτα με την κάρτα αλλού, το χέρι μου πόσο δεδομένο είναι. Αυτό το πράγμα έχει κάνει το σώμα μου όπως και πριν σχεδόν, να φτάσει πριν από την ώρα, να κάνει την κίνηση εκτός. Η κίνηση λοιπόν που θέλω να κάνω είναι ένα σχέδιο. Βλέπετε ο Γιώργος πάει πίσω, εγώ πάω πίσω μαζί του. Το όπλο το θέλω όσο πιο κοντά σε αυτό. Προσπαθώ όπως βλέπετε και όλα σε κίνηση να είναι αυτή εδώ. Δηλαδή, ο βραχίον άσμα να είναι πάνω από το χέρι και να πιέζει. Αν δεν έχω κάνει καλό χέρι, ή δεν έχω κάνει καλό σώμα, ή δεν έχω κινηθεί καλά μέσα στο Γιώργο, η γραμμή μου είναι χαλαρή, ο Γιώργο θα μου δείξει το όπλο να σηματέψει στα μάτια. Αν δηλαδή ο Γιώργο κάνει λίγο πίσω από την αυτή τη στιγμή, το όπλο έρχεται και σηματέψει. Άρα λοιπόν, αυτό θα το πάμε κίνηση-κίνηση, γιατί δεν θέλω να την καταστρέψουμε καθόλου την τεχνική. Στη ρίχνη ολόκληρη, και θα την πάρω μετά να την κάνουμε κομμάτι-κομμάτι, τέσσερα κομμάτια. Μία, δύο, με κοντέρωση. Πάμε μία φορά. Και πώ θα το σκόρσουμε. Επειδή μιλάμε για το μάτι του κινητό, πάντα στο τελείωμα δεν μπορούμε να το κρύψουμε, να μην φαίνεται. Ποτέ δεν είναι τέτοιο. Γιατί πάμε στα παλιά που είναι. Τι άλλο είναι.
Ah, non, je suis